Όπως είναι ο Αλμούνια και ο Τρισέ. Ταυτίζεστε με τον Αλμούνια και με τον Τρισέ στο άρθρο 21. Στο σημείο 21. Λέμε ειδικές παρεμβάσεις και κίνητρα για τη στήριξη παραγωγής έξω από λογικές προστατευτισμού και έξω από τις αυτοκρατορικές λογικές. Γι' αυτό λοιπόν ή το σημείο 16. Είναι λάθος η αποκήρυξη του προστατευτισμού. Αυτό λέω. Όπως ταυτίζεστε με τον Τρισέ και με τον Αλμούνια. Καλά, εντάξει. Επειδή είπατε, επειδή αφορά εμάς, κύριε Μιχαλέ, ένα λεπτό. Επειδή αφορά εμάς, λέει τώρα. Εμείς τι λέμε? Παρεμβάσεις και κίνητρα για επιχειρήσεις οι οποίες είναι σημαντικές. Δηλαδή για τον τουρισμό δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα. Πάμε στον κύριο Βελόπουλο. Να ολοκληρώσω μισό λεπτό, με διακόψανε. Και πάλι την ευγένεια να μην διακόψω κανέναν. Εντάξει, αλλά επειδή αυτό να ολοκληρώσω και γι' αυτό θα τελειώσω με αυτό που έκανα στον κύριο Ματοπούλου. Για παράδειγμα, είναι κρατικές τράπεζες. Δάνεια με καλύτερους όρους. Δηλαδή η λαϊκή οικογένεια έχει ανάγκη από δάνεια για να καλύψει τις καταναλωτικές ανάγκες. Μα τα δάνεια δεν φέραν την κατάσταση αυτή. Ο επαγγελματίας ή ο βιοτέχνης και δωρεάν να του δώσει τα δάνεια χωρίς επιτόκιο, τι θα κάνει αφού δεν έχει τζίρο? Ο τζίρος πού οφείλεται, η έλλειψη τζίρου? Στη λαϊκή εισόδημα που πέφτει συνέχεια και δεύτερον στον ανταγωνισμό των πολυεθνικών. Το μονοπόλιο των πολυκαταστημάτων. Καλά, ανταγωνισμό έχουμε και από το διπλανό μας, κύριε Καραμανλή. Αυτό είναι όμως ο βασικός τώρα. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Το πολυκατάστημα είναι ο μεγάλος αντίπαλος του επαγγελματία. Του επαγγελματία. Το πολυκατάστημα, το μονοπόλιο είναι που καθορίζει τους όρους ανταγωνισμού και είναι δαμόκλειος. Δεν είχαμε ποτέ την ευκαιρία να συζητήσουμε με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος εδώ και 7-8 χρόνια ως ΓΣΕΒ. Τι πρέπει να κάνουμε για τα πολυκαταστήματα και το υπερσυγκεντρωτισμό. Εμείς έχουμε συγκεκριμένη άποψη, γι' αυτό να ολοκληρώσω με αυτό. Λέμε λοιπόν και τελειώνω, κύριε Χατζηνικολάου, δεν θέλω να καταχραστώ, ο κόσμος να δείξει εμπιστοσύνη στο ΚΚΕ. Άσχετα τις διαφωνίες που μπορεί να. Γιατί τώρα αυτό? Επιβεβαιωθήκαμε τη δεκαετία του 90. Αυτά που προειδοποιούσαμε. Θα σου πω τώρα. Αυτό που προειδοποιούσαμε τη δεκαετία του 90, ότι δεν μπορεί να υπάρξει αειφόρος ανάπτυξη, ότι δεν μπορεί να υπάρξει σύγκληση, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επικίνδυνη και δεν μπορεί να θωρακίσει τις λαϊκές ανάγκες, επιβεβαιώθηκε. Αν ήμασταν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Καρατζαφέρη, η Ισλανδία που είναι σε πτώχεια κατέρευσε. Το αν και το θα το σπήραμε. Κατέρευσε η Ισλανδία που ήταν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, μα δεν χρειάζεται ο καπιταλισμός. Και η Ιρλανδία όμως, κύριε Γραμματέα, που ήταν μέσα, καταραίει. Και η Ιρλανδία. Υπάρχουν προβλήματα μεγάλα. Άρα λοιπόν δεν είναι αυτό το ζήτημα. Αν θα είσαι μέσα ή έξω ως καπιταλιστικό σύστημα, εμείς να ανατρέψουμε το σύστημα. Γι' αυτό ακριβώς. Ανασύνταξη του κινήματος και να πέρασε στην αντιπίθεση. Οι στόχοι πάλι πρέπει να αμφισβητούν κερδοφορία, ανταγωνιστικότητα. Και να ο κύριος Βελόπουλος και μετά ο κύριος Βασιμακόπουλος. Αλλά η πλειοψηφία είναι ρεαλιστική. Η σοσιαλιστική δεν είχαν κρίση. Θετική για την πορεία της χώρας. Δεν είχαν κρίση οι σοσιαλιστικές χώρες που χωρίζουν. Κύριε Βελόπουλε, ξεκινήστε πριν. Παρακαλώ κύριε, ο κύριος Βελόπουλος να τα δούμε. Αλλά να είμαστε προσανατολισμένοι. Θα ήθελα απλά να πω ότι δεν έχει καμία σχέση η παγκόσμια οικονομική κρίση με την κρίση στην ελληνική οικονομία. Μην τα συγχαίουμε τα πράγματα. Και η απόδειξη είναι ότι η αμερικανική οικονομία, αυτή η κατάρρευση τη αμερικανική οικονομία έκανε εξαγωγή στην Ευρώπη με ταξικά ομόλογα. Εκεί ξεκίνησε το πρόβλημα για Χατζηνικολάου. Η κατάρρευση τη αμερικανική οικονομία ουσιαστικά έκανε εξαγωγή του προβλήματος στην Ευρώπη. Γιατί οι δικοί μας εδώ που ήθελαν να σκοκερδίσουν έπαιξαν στα τοξικά ομόλογα, αυτή είναι η αλήθεια, και κατέρευσε η ευρωπαϊκή οικονομία. Εκεί κατέρευσαν οι τράπεζες. Να πω δε ότι διάβασα στη Real News ένα πολύ ωραίο άρθρο για τα τοξικά ομόλογα. Κύριε Σαγορίτη, το 2007, ενώ είχαμε τον τόρο, είχαμε 139 εκατομμύρια τοξικά ομόλογα. Το 2008 είχαμε 400 εκατομμύρια επενδεδημένα ή, αν θέλετε, επένδυση σε τοξικά ομόλογα των ΗΠΑ. Και αυτό δεν είναι δικό μου, είναι από τη Real News που είναι μια έγκριτη εφημερίδα. Άρα λοιπόν, το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι δεν παράγουμε τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είπατε κάτι πολύ εύστοχο. Ότι το 30% είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Το 50% του ΑΕΠ πηγαίνει σε μισθούς και συντάξεις. Κάνω λάθος, κύριε Μητρόπουλε? Άρα λοιπόν, ό,τι παράγω, το 50% το πηγαίνω σε μισθούς και συντάξεις, σημαίνει ότι έχω πρόβλημα αναπτύξεως και παραγωγικής διαδικασίας. Πέστε μου, τι βαριά βιομηχανία διαθέτει η Ελλάδα? Δεν έχει βαριά. Έχει τον τουρισμό. Όχι, έχει. Έχει. Αλλά το καταντήσατε, κύριε Ζεγωρίζνεση, δεν είναι το ΠΑΣΟΚ το τουρισμό. Όχι, δεν καταλάβατε. Είναι η σημαντικότερη πηγή πόρου για την πατρίδα μας μαζί με την ναυτιλία. Καταντήσαμε τον τουρισμό, όντως μικρομεσαία επιχείρηση, αντί για βαριά βιομηχανία. Δεν έχουμε γιότινγκ. Τα κρουαζιερόπλια όπως στη Βαρκελόνη δεν έχουν ελεύθερη διέλευση, κάνω λάθος? Να σου πω κι άλλα, δεν έχουμε συνέδρια. Δεν μπορούμε να κάνουμε, δηλαδή, δεν μπορούμε να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τουρισμό χωρίς μαρίνες, κύριε. Χωρίς μαρίνες δεν μπορείς να κάνεις τουρισμό. Χωρίς αεροδρόμια, χωρίς λιμάνια ιδιωτικά. Ακούστε με λίγο. Αν θέλετε να κάνετε βαριά τουριστική βιομηχανία, θα κάνετε υποδομές. Δεν είναι διαφορετικά. Δεν ζούμε στην εποχή του Κούλα και του Κολχόζ. Απλά πράγματα. Άρα λοιπόν, όταν δεν παράγω, όταν δεν έχω προϊόν βιομηχανικό. Ακούστε λίγο, δεν σας διακόψα και σας παρακαλώ. Λέω, αν δεν παραγάγεις, αν δεν κάνεις παραγωγή, δεν μπορείς να έχεις έσοδα. Ως κράτος, κύριε Χατζηνικολάου. Από θα βρούμε τα λεφτά. Λέμε διάφορα πράγματα. Πέστε μου, πού θα βρούμε τα λεφτά. Υπάρχει προοπτική από τον τουρισμό να κερδίσουμε πόρους. Θα σας πω και κάτι άλλο που ο κ. Στροβόπουλος το πέρασαν πολύ εύκολα. Είπε ο κ. Στροβόπουλος ότι 35 εκατομμύρια ευρώ, κ. Χατζηνικολάου, μπορούμε να κάνουμε περιστολή δαπανών το μήνα. Αυτό σημαίνει 400 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτό σημαίνει 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα 5 χρόνια της Δημοκρατίας πήγαν σε δαπάνες και σπατάλες. Ένα τεράστιο ποσό. Άρα λοιπόν μπορούμε να κάνουμε το χρέος πράξη. Και να πω και κάτι άλλο. Αν σας έλεγε Χατζηνικολάου ότι κοστά 30.000 ευρώ εσείς, 30.000 το παιδί σας, 30.000 η γυναίκα σας, 30.000 ευρώ και το νέο παιδί σας, δεν μου λέγατε. Αυτή είναι η οικονομική πολιτική των μεγαλύτερων κομμάτων. Χρωστάει ο καθένας από εμάς 30.000 ευρώ. Και να δώσω το παράδειγμα. 2002 χρέος 143 δισεκατομμύρια ευρώ. 2003 161 δισεκατομμύρια ευρώ. 2004 185 δισεκατομμύρια ευρώ. 2007 290 δισεκατομμύρια ευρώ. Πηγή Real News. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι χρεοκοπήσατε την Ελλάδα. Πείτε λοιπόν ότι φταίμε, πείτε ένα συγγνώμη και δεν θα ξαναμιλήσουμε ποτέ. Πείτε ένα συγγνώμη. Κάναμε λάθος. Δεν παραγάγαμε έργο. Κάναμε ατυχείς επιλογές. Να το καταλάβω. Τώρα, μου λέει η κυρία Διαμαντοπούλη. Να πω κάτι απλό. Ναι, ναι. Η κυρία Διαμαντοπούλη είπε κάτι στους Ολυμπιακούς αγώνες. Τους πληρώσαμε 3 φορές παραπάνω το κανονικό. Αυτή η υπεραξία που κάπου πήγε ας πούμε, σε βίλες, σε επαύλες. Κάπου πήγε κύριε Χατζηνικολάου. Δεν πήγε στην τσέπη τη δική μου, τη δική σας. Κάπου πήγε αυτή η υπεράξη των Ολυμπιακών αγώνων. Άρα λοιπόν. Αυτό το 3 και να πω και το εξής. Από κάποια μελέτη, πώς το λέτε. Υπάρχει βέβαια δημοσίευμα του Βήματος πριν από 2 εβδομάδες. Όχι. Που λέει. Δεν καταλάβατε. Λέω λοιπόν το εξής. Και ας απαντώ και σας λέω. Ένα κόμμα όπως το δικό σας. Και μόνο το συμπάθειο κύριε Διαμαντοπούλη. Ποια υπεραξία αφού τα έργα καταραίουν. Πάτε στα Ολυμπιακά κέντρα, δεν γίνεται. Τα αφήσατε έτσι και εσείς και οι προηγούμενοι. Λέω λοιπόν το εξής. Λέω λοιπόν το εξής. Κάνατε έτσι μέντα και αφήσετε τον κόσμο να πεινάει. Λέω λοιπόν το εξής και πήγα εδώ. Πώς εγώ κύριε Χατζηνικολάου, έχω πάρει ένα δέν από την τράπεζα για να κάνω ένα σπίτι κύριε Χατζηνικολάου. Θα πάω να επιβάλλω όρους εγώ στην τράπεζα. Μπορώ κύριε Χατζηνικολάου. Δεν μπορώ. Πιστέψτε με. Όταν λοιπόν τα 2 μεγαλύτερα κόμματα για τα οικονομικά του, τα του οίκου του δεν μπορούν να τα ορθοποδήσουν και έχουν δανειστεί από τράπεζα συγκεκριμένα κόμματα. Πώς λοιπόν να μιλάμε τώρα. Δηλαδή, όταν το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει δάνεια από τράπεζες, κύριε Χατζηνικολάου, και είναι γνωστό. Πώς θα πάνε να επιβάλλει όλους τους τραπεζίτες. Συγγνώμη, είναι παράνομο αυτό. Δεν είναι παράνομο. Είναι τουλάχιστον τα του οίκου σου, κύριε Διαμαντοπούλα, αν δεν μπορεί να ισορροπήσει οικονομικά, τότε πώς θα ισορροπήσει την οικονομία της Ελλάδος. Αυτό θέλω να πω. Όταν του οίκου σου, τον ισολογισμό του σπιτιού σου δεν μπορεί να φτιάξει, δεν μπορεί να φτιάξει την οικονομία της Ελλάδος. Άρα λοιπόν η συνένεση είναι εθνική υποχρέωση. Πρέπει να σταθούμε απέναντι στο θέμα και πολύ καλά κάνετε για τις εκλογές γιατί είναι εθνικό θέμα κύριε Χατζηνικολάου. Τώρα μπορείτε να μου πείτε μέσα σε αυτό το κλίμα όπως το περιγράφετε γιατί ο πρόεδρος σας είπε στον Καραμανλή ότι στα θέματα της οικονομικής κρίσης έχει 161 βουλευτές. Έτσι το είπε όπως σας το λέω. Πλέον εγκρίτους δημοσιογράφους και επειδή μιλάμε συχνά υποπρόεδρος. Ο αρχηγός σας είπε στον Κώστα Καραμανλή, ο Γιώργος Καρατζαφέρης είπε στον Κώστα Καραμανλή στα θέματα της οικονομικής κρίσης θα υπολογίζεις ότι έχεις 161 βουλευτές. Το είπε έτσι. Προφανώς προέρχεται η πληροφορία από τον Πρωθυπουργό. Η πληροφορία προέρχεται από εκεί που προέρχεται. Σωστό. Πάντως, εγώ που μίλησα από τον Πρόεδρο και επειδή ήμουν και στον Μέγαρο Μαξίου μου, κ. Σαγορίτη. Δεύτερη φορά του το είπε. Το είχε πει και τον Δεκέμβρη. Το λέω λοιπόν, λέω τι ακριβώς είπαμε. Και θέλετε τη γνώμη μου και καλά έκανε. Και καλά θα το πούμε στην πορεία. Αυτή είναι η γνώμη. Είπε ο Πρόεδρος το εξής. Στα θέματα της οικονομικής κρίσης έπρεπε να έχει 300 βουλευτές. Να ολοκληρώσω. Αυτή είναι η γνώμη. Ωραία. Να ολοκληρώσω. Κύριε Χατζοκράτη, αν εκπροσωπείτε το λαό εσείς και τον κύριο Καρατζαφέρη, να το κάνετε. Όχι, μιλάω για τους υπόλοιπους. Για αυτούς να μιλήσετε. Είναι καλό να πάρουμε τον Χατζοκράτη στο κόμμα. Είναι ότι καλύτερο.